Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Στην εκπομπή Χαμηλή Πτήση και δεν είμαι μόνη μου. Εδώ στο στούντιο έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φάμη, ο οποίος είναι ηθοποιός. Θα κάνει πολύ ωραίες παραστάσεις, δύο μάλιστα, εδώ στην Πάτρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να μιλάμε στον ελληνικό αρχικά. Με μεγάλη χαρά. Τέλεια, χαίρομαι. Είμαι ο Κωνσταντίνος, λοιπόν. Δύο παραστάσεις, αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Όροφος. Με τη Βρωμιά του Ρόμπερτ Σνάιντερ, ένα εξαιρετικό κείμενο, ένα αριστοτεχνικά γραμμένο μονόλογο από τον Ρόμπερτ Σνάιντερ, που αφηγείται την ιστορία του Σαντ, ενός Ιρακινού μετανάστη, ο οποίος δραπετεύει από τη χώρα του την περίοδο του πολέμου του Περσικού κόλπου και πηγαίνει στη χώρα των ονείρων του, που είναι η Γερμανία, για την οποία έχει σπουδάσει, μελετήσει τη φιλοσοφία της και τη γλώσσα της και τους συγγραφείς της, πιστεύοντας ότι θα ζήσει το απόλυτο του όνειρο. Δυστυχώς απογοητεύεται όμως, γιατί υφίσταται έναν ρατσισμό άνευ προηγουμένου, ζώντας παράνομα και πουλώντας τριαντάφυλλα για να μπορέσει να βιοποριστεί. Είναι μια τόσο. Είναι σαν να ακούω κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Είναι σαν. Δηλαδή, πραγματικά να ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει από άλλη χώρα, ζει στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα, δυσκολεύεται. Δηλαδή, είναι σαν να έχει γραφτεί σήμερα. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, κοινά στοιχεία. Δυστυχώς έτσι είναι, ναι. Δυστυχώς το κομμάτι αυτό δεν έχει βελτιωθεί, για να μην πω εξαλειφθεί. Στη χώρα μας συνεχίζουν φυσικά και έρχονται μετανάστες επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί, αν είχαν την επιλογή να ζήσουν στη χώρα τους με την οικογένειά τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, δεν θα έφευγαν από τη χώρα τους. Οπότε αναγκάζονται να μεταναστεύσουν και δυστυχώς αυτό που δέχονται πηγαίνοντας σε μια ξένη χώρα δεν είναι αυτό που θα τους άξιζε. Έχουμε βρεθεί και εμείς ως Έλληνες σε αντίστοιχες καταστάσεις και φαντάζομαι η Πάτρα είναι ένα μέρος που φιλοξενεί μετανάστες, δεδομένου το ότι είναι ένα πέρασμα. Είναι λιμάνι αρχικά. Ακριβώς. Και μόνο αυτό τα λέει όλα. Και επηρεάζονται όλες οι περιοχές που έχουν λιμάνι. Το ζουν. Ζουν δηλαδή και τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες πολύ πιο έντονα από ότι μια άλλη περιοχή, ας πούμε, της Ελλάδας. Ναι, πράγματι. Και επειδή βρεχόμαστε και από θάλασσα, οι εισρωές είναι αρκετές. Mm-hmm. Το ότι αρχικά βλέπουμε διαρκώς πράγματα να συμβαίνουν με το μεταναστευτικό, το θέμα αυτό που αντιμετωπίζει και η χώρα. Ας μην τον ανοίξουμε όμως μέχρι εκεί, ας μείνουμε στην παράσταση. Ναι, αρχικά κάνεις έναν άθλο, γιατί αυτό συζητούσαμε και πριν βγούμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πριν επιστρέψουμε, ότι είναι 70 λεπτά επί σκηνής ένας άνθρωπος, γιατί πρόκειται για μονόλογο. Είναι ένας άθλος αυτός. Είναι και δύσκολο το κείμενο, όπως μου έλεγες, για να αποδοθεί έτσι στον κόσμο και στον κόσμο. Ξέρεις τι νιώθω. Νιώθω ότι είναι πρωταθλητισμός. Αλήθεια. Είναι, όντως. Το λέω εγώ που δεν ξέρω και όλες καθόλου, αλλά φαντάζομαι. Η πρώτη φορά που έπαιξα σε αυτό το μονόλογο ήταν πριν 6 χρόνια. Η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε. Διαπιστώνω με το πέρασμα του χρόνου ότι χρειάζεται κανείς να είναι γυμνασμένος για αυτό το πράγμα. Εκτός της εκγύμνασης που χρειάζεται η ψυχολογική κατάσταση, ενώ να έχεις ένα νευρικό σύστημα το οποίο να του έχεις και εμπιστοσύνη και έλεγχο απόλυτο, χρειάζεται το σώμα σου να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ απαιτητικό, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να είσαι 70 λεπτά πάνω σκηνή μόνος και να μιλάς, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έχει πάρα πολλές εναλλαγές και απότομες εναλλαγές ο μονόλογος αυτός και ο χαρακτήρας αυτός, χρειάζεται πραγματικά να είσαι εντελώς παρόν και πολύ γερός πάνω σε σκηνή για να μπορέσεις να αποδώσεις την κάθε λεπτή συναισθηματική του στιγμή. Τώρα με τον πρωταγωνιστή, με τον Σαντ, ο οποίος είναι 30 χρονών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τη ζωή. Υπάρχουν εμπόδια σε όλα αυτά τα όνειρα που έχει, γιατί διάβαζα για έναν ονειροπόλο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχει στόχους, έχει πράγματα που θέλει να κάνει. Βρήκες κοινά στοιχεία με σένα, δηλαδή σαν άνθρωπος. Βρήκα. Πάντα βρίσκω στους ρόλους, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά. Και αν δεν βρω, θα χρειαστεί να τα επινοήσω. Στην ψυχολογία όμως αυτού του χαρακτήρα βρήκα πολλά στοιχεία και με συγκίνησαν κι άλλα τόσα. Πρόκειται για έναν πολύ φωτεινό χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει πολύ δύσκολα, με φόβο και μοναξιά και όλα αυτά τα συναισθήματα που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν του επιτρέπεται εντός εισαγωγικών να ζήσει έτσι ακριβώς όπως θα ήθελε, να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Αλλά την ίδια στιγμή είναι τόσο ζηλευτή η ελπίδα που δεν χάνεται σε αυτόν τον χαρακτήρα και το γεγονός ότι εκεί που μπορεί να είναι σε μια πολύ φορτισμένη συναισθηματική του στιγμή ο συγγραφέας τον βάζει να αλλάζει και να βλέπει αυτόματα πολύ πιο φωτεινά τη ζωή του, θεωρώντας ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι ένα μάθημα για μένα και φροντίζω πραγματικά στη ζωή μου πάντα να μην
όσο γίνεται, να μην χάνω το φως, το ιστορικό φως. Πού όλοι μας έχουμε. Τώρα, είναι, όπως διαβάζω, και ένα αντιρατσιστικό έργο. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι βλέπεις, σαν άνθρωπος, σαν ηθοποιός, στην Ελλάδα, στη χώρα αυτή που ζούμε όλοι, και κάνεις και αυτόν τον ρόλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει έρθει σε μια χώρα διαφορετική, ζει το ρατσισμό προφανώς, αλλά είναι ένα αντιρατσιστικό έργο ταυτόχρονα. Είναι ένα αντιρατσιστικό έργο και αυτό έχει διάφορες προεκτάσεις. Ναι. Αν φύγουμε δηλαδή από το μεταναστευτικό, έχει προεκτάσεις σαν τα φαινόμενα που συναντάμε σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν άλλη θρησκεία, να έχουν άλλο χρώμα δέρματος όπως ο Σαντ, είναι σκούρος γι' αυτό, mm-hmm. Να έχουν άλλες πολιτικές ή σεξουαλικές προτιμήσεις, δηλαδή με αφορμή το μεταναστευτικό, τίθενται ζητήματα τα οποία αφορούν πολύ άμεσα τη σημερινή κοινωνία και την Ελλάδα. Οπότε, αυτό που παροτρύνει ο Σνάιντερ μέσω του ΣΑΝΤ είναι να αγκαλιάσουμε οτιδήποτε μοιάζει διαφορετικό σε μας και να του δώσουμε χώρο μέσα μας να το γνωρίσουμε. Αν το γνωρίσουμε, πιθανότατα έχει να μας πει κάτι από το να το απορρίψουμε άμα τη εμφανίσει. Πολύ ενδιαφέρον, όντως. Να πούμε πάλι ότι η παράσταση αυτή θα είναι αύριο 4 καθώς και 5 Φεβρουαρίου, δηλαδή το Σαββατοκύριακο αυτό στην Πάτρα, στο Θέατρο Όροφος. Στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ. Να πούμε ότι μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr ή μπορείτε να πάτε κατευθείαν στο θέατρο. Υπάρχει εκεί τρόπος. Σωστά. Ή να πάρει κάποιος τηλέφωνο αν θέλει να κάνει κάποια κράτηση. Κάποια κράτηση, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για πολύ αυτή την ωραία συζήτηση. Και ευχαριστώ για την υποστήριξη έτσι κι αλλιώς. Εννοείται. Γιατί και θα έρθουμε και από κοντά. Έτσι. Και θα έρθουμε και από κοντά να το δούμε. Να σας δούμε, να σας απολαύσουμε. Θα σας περιμένουμε χαρά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε εμείς να